Αυτή την ώρα στην Ουκρανική πρωτεύουσα γίνεται κάτι πραγματικά ασύνηθες. Σε ένα από τα κεντρικά χαρακώματα του Κιέβου έχουν συγκεντρωθεί στρατιώτες και πολιτοφύλακες και παρακολουθούν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Ουαλίας με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Εκεί βρίσκεται και η Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία. Γιάννη, καλησπέρα από τα χαρακώματα εδώ στο Κίεβο. Τα οχυρωματικά έργα βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από το συγκεκριμένο σημείο διεξήχθησαν οι σκληρές μάχες Ουκρανών και Ρώσων το προηγούμενο διάστημα, με τους Ουκρανούς να διώχνουν τα ρωσικά στρατεύματα από την περιοχή και να λένε ότι φυσικά υπήρχε μια μεγάλη νίκη. Φυσικά εδώ στρατός βρίσκεται επί 24ωρου βάσεως προκειμένου να ελέγχει την περιοχή. Με όπλα παίρνει θέσεις και παρακολουθεί για οποιαδήποτε τυχόν επίθεση και απειλή μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή στα προάστια του Κιέβου. Και εμείς εισερχόμαστε μέσα λοιπόν εδώ στα χαρακώματα αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του Δημήτρη Τουτσιόπλου και του Νίκου Καραπαναγιώτη να συναντήσουμε λοιπόν τους στρατιώτες, καθώς σήμερα είναι και η μέρα του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ουκρανίας με την Ουαλία, προκειμένου οι παίκτες να πάρουν το εισιτήριο δεύτερο όμιλο στα play-off. Ναι. Βλέπετε ότι έχουν στήσει εδώ τον υπολογιστή, κρατούν τα κινητά τους τηλέφωνα μαζί και τα όπλα και προσπαθούν να υποστηρίξουν την εθνική. Με τους παίκτες να προσπαθούν να περάσουν το τελευταίο οχυρό, το τελευταίο ανάχωμα που τους μένει για να έρθουν πιο κοντά στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στο Νοεμβρίου. Φυσικά να επισημάνουμε ότι και ο διαιτητής της ομάδας ανέφερε πως οι παίκτες έχουν πάρει σημαία της Ουκρανίας και την έχουν στυπώσει στα αποδυτήρια, σημαία από το στρατό που βρίσκεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Είναι κάποιες στιγμές χαλάρωσης, κάποιες στιγμές χαράς. Περιμένω όλη την νίκη, καθώς και ο αθλητισμός έχει και αυτός το σημαντικό. Δεν μπορείτε όμως να χαλαρώσετε, καταλαβαίνουμε, Αδαμαντία, στο Κίεβο, γιατί άρχισαν πάλι οι επιθέσεις. Οι επιθέσεις οι οποίες είχαν σταματήσει το προηγούμενο διάστημα, είδαμε ότι επαναλαμβάνονται. Τι γίνεται? Η πόλη. Μια τετραπλή επίθεση σήμερα. 4 πυραυλικούς έπληξαν και στρατικούς στόχους, αλλά και αστικούς στόχους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στην περιοχή Ντάρνιτσα έπεσαν οι 4 πυραυλικούς. Ένας κατάφερε να αναχαιτιστεί από τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα, χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που αναφέρουν ότι πρόκειται για πλήγμα σε σιδηροδρομικό εργοστάσιο, εκεί όπου επισκευάζουν βαγόνια τρένου και εκεί όπου μεταφέρονται και με τα συγκεκριμένα βαγόνια και σιτηρά. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία πλήττει και αστικούς στόχους και όχι στρατιωτικούς. Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Μιχάηλ Ποντόλιακ, του επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι πρόκειται για μια ακόμη ύπουλη επίθεση που έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία, με βασικό στόχο να σκοτωθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, μια τρομοκρατική ενέργεια που η απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να είναι κυρώσεις και όπλα. Μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του χαρακτηριστικά αναφέρει πως ήθελε η Ρωσία να πλήξει περιοχή όπου βρίσκονται τεθωρακισμένα οχήματα, όπως και άλλος εξοπλισμός και άρματα μάχης ΣΤΑΦ-74 που έχει προμηθευτεί η Ουκρανία από την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που διαψεύδει το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.